χτες υπήρξε μια απόφαση, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να σηκώνει τους τόνους απέναντι της Τουρκίας. Νομίζετε ότι αυτό έχει κάποια σημασία, έχει κάποιο ενδιαφέρον? Κοιτάξτε, η προσδοκία ότι από την άτυπη σύνοδο και αυτές τις διεργασίες θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για τους λαούς ισοδυναμεί με την προσδοκία ότι οι λύκοι θα αναλάβουν να φυλάξουν πρόβατα. Αυτή την αξία έχει η διαβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λίστα κυρώσεων που ακούσαμε. Ναι, αλλά να το εμείς, πω, εμείς ειδικά, λέγαμε, ειδικά για την Τουρκία. Κάναμε κριτική γιατί δεν μιλούσαν, δεν σήκωναν τους τόνους, δεν απειλούσαν την Τουρκία. Εμείς δεν, τώρα αρχίσαμε, που την απειλούν, δεν θα... αρχίσαμε κριτική για την ένταση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είπαμε το εξής και εξακολουθούμε να το λέμε. Καταρχάς, ειδικά για την Τουρκία, στο πρόσωπό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Γερμανία που παίζει και έναν καθοριστικό ρόλο βλέπει πρώτα απ' όλα μια μεγάλη αγορά για τις εξαγωγές και τις επενδύσεις της, ιδιαίτερα για την πολεμική της βιομηχανία. Υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος που αφορά το ότι στο πρόσωπό της βλέπει έναν πολύτιμο στρατηγικό εταίρο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ απέναντι στον άξονα της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν στην περιοχή. Βλέπει επίσης έναν χρήσιμο εταίρο για τη συνεκμετάλλευση ενεργειακών κοιτασμάτων και βεβαίως την απασχολεί η ροή μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί είναι οι ειδικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση απέναντι στην Τουρκία. Και το λέω αυτό γιατί ακούσαμε για κυρώσεις όταν θα κρυφεί απαραίτητο, δηλαδή πότε. Η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή τρεις στρατούς κατοχής, στη Συρία, στη Λιβύη και στην Κύπρο, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και κλείνουμε 20 μέρες παράνομης δραστηριότητας του Roots Race που κινείται από στην κατεύθυνση έρευνας και γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ και σε σχέση με την Ελλάδα. Το επόμενο βήμα που ακούσαμε από την Τουρκία είναι η νέα Ναύτεξ και η συζήτηση για παράνομη δραστηριότητα πλέον νότια της Κρήτης. Πότε λοιπόν μιλάμε? Αλλά αν θέλετε να δούμε το θέμα γενικότερα, ποιος αποσταθεροποιεί την περιοχή? Δεν την αποσταθεροποιεί ο ανταγωνισμός και τα σχέδια ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα για το πώς θα μοιραστούν κοιτάσματα, ενεργειακές πηγές, δρόμοι μεταφοράς ενέργειας, γεωπολιτικά πλεονεκτήματα πώς θα αποκτηθούν στην Ανατολική Μεσόγειο? Αυτό δεν γίνεται και με τις φρεγάτες και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων? Και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτούς τους ανταγωνισμούς? Μόνο η Τουρκία δεν είναι οι άξονες αυτή τη στιγμή του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιπαρατίθονται με άλλους άξονες όπως τον άξονα Ρωσίας, Κίνας, Ιράν? Ναι. Αυτά πρέπει να δούμε. Δηλαδή πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος των λαών στην περιοχή. Και ο πραγματικός αντίπαλος δεν περιορίζεται στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης. Αφορά και τους κάλπικους φίλους, όπως εμφανίζονται της Ελλάδας, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τους κάλπικους φίλους των λαών που είναι εχθροί των λαών, και την ελληνική άρχουσα τάξη και τις κυβερνήσεις της. Εμείς λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για την τουρκική επιθετικότητα. Λέμε ότι ο ελληνικός λαός και οι λαοί πρέπει να βάλουν στο στόχαστρο την άρχουσα τάξη σε όλα τα κράτη-μέλη της περιοχής. Ναι, πάντως με αυτή την προσέγγιση, η οποία είναι σταθερή προσέγγιση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η ένσταση που ευλόγως κατατίθεται είναι ότι εσείς ζητώντας, έχοντας μια ολιστική προσέγγιση των πραγμάτων, ζητάτε την αλλαγή συνολικά μια σειράς δεδομένων. Μέχρι τότε δεν πρέπει να γίνονται βήματα βελτίωσης των συνθήκων? Δηλαδή περιμένουμε μια παγκόσμια επανάσταση η οποία θα αλλάξει παγκοσμίως τα δεδομένα για να ζήσουμε σε ένα σοσιαλιστικό παράδεισο? Ωραία, καλό είναι αυτό, αλλά ως ουτοπία. Μέχρι τότε τι να θα... σας πω. Δεν θα πρέπει να βελτιώνουν τα πράγματα μέρα τη μέρα? Το καταλαβαίνω το ερώτημα και αν θέλετε είναι λογικό να ρωτήσει κανείς κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν περιμένουμε παθητικά τίποτε. Δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη μέρα να ανοίξει έναν δρόμο ευημερίας για τους λαούς. Καλούμε τους λαούς να γίνουν πρωταγωνιστές για να ανοίξουν αυτό το δρόμο μόνοι τους. Και
μιλάμε για μια στρατηγική στον αντίποδα της στρατηγικής που ακολουθείται σήμερα. Σήμερα η στρατηγική η οποία ακολουθείται ποια είναι? Είναι η στρατηγική της ενεργού συμμετοχής σε υπεριαλιστικές συμμαχίες και στρατιωτικές συνεργασίες, που όχι μόνο δεν προστατεύουν από την τουρκική επιθετικότητα, αλλά σημαδεύουν άλλους λαούς. Σημαδεύουν δηλαδή επεμβάσεις από τη Συρία και το Λίβανο μέχρι τη Λιβύη, γιατί αυτό σημαίνει στρατιωτική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, το Ισραήλ και τη Γαλλία στην περιοχή. Έχουμε την στρατηγική που υποτίθεται ξεπέρασε το δόγμα της ακινησίας και πάμε στην περιβόητη διπλωματία της κινητικότητας, την οποία γνωρίζουμε τα αποτελέσματά της από το Ελσίνκι και τη Μαδρίτη και τη Συμφωνία για τις Αμερικάνικες Βάσεις μέχρι σήμερα. Ποια είναι δηλαδή τα αποτελέσματα? Ένα βουνό τουρκικών διεκδικήσεων, τετελεσμένα γκρίζες ζώνες και τη μοναξιά σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής που ομολογεί και το αστικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Και έχουμε και την γραμμή της συνεκμετάλλευσης με μεγάλους ομίλους των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, με διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία για αυτή τη συνεκμετάλλευση, αλλά την ίδια κατεύθυνση. Πού οδηγεί αυτή η ρεαλιστική κατεύθυνση των βημάτων? Οδηγεί στην κατάσταση στην οποία φτάσαμε σήμερα. Εμείς λοιπόν στον αντίποδα λέμε σήμερα να ξεδιπλωθούν αγώνες που θα σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο, που ξαναλέω δεν περιορίζεται στην επιθετικότητα της τουρκικής τάξης και την ελληνική δηλαδή άρχουσα τάξη, θα οδηγήσουν σε αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες και τη στρατιωτική συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα απεμπλέξουν τη χώρα από τα υπεριαλιστικά σχέδια, θα δρομολογήσουν και θα ενισχύσουν την κοινή δράση των λαών και σε αυτή την κατεύθυνση παίρνουμε πρωτοβουλίες μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και άλλες προοδευτικές δυνάμεις στην περιοχή, θα ανοίξουν το δρόμο για να έρθει πραγματικά στο τιμόνι της εξουσίας και να πάρει τα κλειδιά της οικονομίας ο λαός και στη δική μας χώρα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Μας. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει ένα θέμα τις τελευταίες ημέρες το οποίο συζητείται ιδιαιτέρως. Είναι η τελικά μη μετάβαση του Υφυπουργού Άμυνας του κυρίου Αλκυβιάδη Στεφανή στις εκδηλώσεις που θα γίνουν από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού με αφορμή την σημερινή λήξη του εμφυλίου πολέμου. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο απευθύνει συχνά πυκνά μία πλευρά που είναι απέναντί σας στην πραγματικότητα, γιατί το ΚΚΕ κάνει κάθε χρόνο τις δικές του τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Δεν ήρθε η ώρα, λένε κάποιοι τρίτοι, όλοι μαζί, αφού μιλάμε για εμφύλιο επισήμως πόλεμο πλέον, το ελληνικό κράτος έχει αναγνωρίσει ότι ήταν ένας εμφύλιος, δεν ήταν σημαντικό πόλεμος, δεν ήταν αρσία, ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Δεν έρθει η ώρα κάποια στιγμή όλοι μαζί να τιμήσουμε τους νεκρούς και των δύο πλευρών και να τελειώνει το πράγμα? Κοιτάξτε, είναι μια πονηρή, αν θέλετε, έκκληση. Και μιλάμε για τους παππούδες μας, έτσι, για ναι, τους, δεν μιλάμε απλά για δύο γενιές πίσω. Για μια εκδήλωση ιστορικής μνήμης, στην οποία, αν θέλετε, το ΚΚΕ τιμά τους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους και, αν θέλετε, έπεσαν στα πεδία των μαχών για να ανοίξει ο δρόμος στην Ελλάδα για μια Ελλάδα της εργατικής εξουσίας και για μια Ελλάδα και του σοσιαλισμού. Και οι άλλοι λένε τιμάμε το επίσημο κράτος και τους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού που έπεσαν για να μην γίνει η Ελλάδα Αλβανία ή Βουλγαρία. Δεν μπαίνει όμως εκεί η διαχωριστική γραμμή. Αυτό το οποίο, στο οποίο εμείς απαντάμε αφορά δύο σκέλη. Αφενός μεν την πρόταση για εθνική ομοψυχία που θα στηρίξει στο μέλλον τις σημερινές στην πραγματικότητα επιλογές της δικτατορίας του κεφαλαίου, εξηγούμε από την πλευρά μας, δηλαδή έναν δρόμο ο οποίος συνεχίζει τις θυσίες του ελληνικού λαού στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, έναν δρόμο ο οποίος είναι ταυτισμένος με τις ουρές των ανέργων, της φτώχειας, τον κίνδυνο πολέμου που προδιαγράφαμε και εξηγούσαμε προηγουμένως, και απέναντι σε αυτό το δρόμο
το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, αυτού του συστήματος. Είναι δηλαδή μια έκκληση για συνθηκολόγηση, την οποία όχι απλά δεν θα υπογράψουμε ποτέ, αλλά ίσα ίσα θα εντείνουμε το βηματισμό μας για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, και αφορά από την άλλη πλευρά και την νομιμοποίηση μιας αντικομμουνιστικής ρητορίας, την οποία είχαμε να ζήσουμε και πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, της ρητορίας και της ρητορικής της εποχής, αν θέλετε, από τη Μακρόνισο μέχρι τη Γιάρου, η οποία επανέρχεται με έναν βηματικό τρόπο και πάει να νομιμοποιηθεί στη λαϊκή συνείδηση. Απέναντι και στις δύο λοιπόν πλευρές, εμείς ανοίγουμε σταθερό μέτωπο. Ναι, να μου επιτρέψετε να καταλαβαίνω την ιστορική προσέγγιση του πράγματος, αδυνατό να προσεγγίσω εγώ προσωπικά το γιατί πρέπει να γίνονται ξεχωριστές τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Γιατί η ταξική τις κάνουν και οι μεν, τις κάνουν και οι δε. Δηλαδή η ταξική πάλι δεν διεξήχθηκε ιστορικά στην Ελλάδα, δεν έκλεισε σαν κεφάλαιο. Ναι, παρότι ο Μακαρίτης Λάσκαρης, υπουργός εργασίας, την είχε καταργήσει. Δηλαδή προς την Ελλάδα της εργατικής τάξης και της εργατικής εξουσίας, ή θα συνεχιστεί η δικτατορία του κεφαλαίου, είναι αγώνας που συνεχίζεται. Δεν είναι αγώνας που αφορά ένα ιστορικό παρελθόν. Αυτό θέλω να πω. Ναι, μόνο που εκείνος ο αγώνας, εκείνη τη στιγμή, εκείνα τα χρόνια, μάλλον όχι στιγμή, τα χρόνια ήταν πολεμικός αγώνας. Εκτός αν θεωρείτε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Η μορφή πάλης την οποία επιλέγει κάθε φορά ο λαός είναι συγκεκριμένη και επιβάλλεται από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. Ας. Δεν είναι ίδια κάθε φορά. Εγώ λέω την κατεύθυνση, το περιεχόμενο της πάλης. Η πάλη δηλαδή για την εξουσία δεν έκλεισε. Ναι. Και δεν πρόκειται να κλείσει. Σωστά. Ας κρατήσουμε και ας συμφωνήσουμε, πριν σας καλημερίσω, ότι τουλάχιστον σε αυτές τις συνθήκες, αυτές τις συνθήκες, αυτές τις ώρες, αυτές τα χρόνια δεν είναι πολεμική. Δεν έχει πολεμικά χαρακτηριστικά αυτή η πάλη. Προφανώς δεν είναι πολεμική στις σημερινές συνθήκες, γιατί η ταξική πάλη διεξάγεται στις συγκεκριμένες συνθήκες στη χώρα μας. Μάλιστα. Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.